Έχουμε φτάσει στο 2023 και μιλάμε ακόμα για μια ελλιπή υδροδότηση, για προβλήματα στην υδροδότηση και για οικογένειες, πολλές οικογένειες που αφορά ένα πολύ μεγάλο τμήμα της περιοχής που μένουν χωρίς νερό για διάστημα 20-25, ακόμα και ένας μήνας. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με μια πονεμένη γεώτρηση. Ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιοι, και βάζω μέσα σε αυτό το κομμάτι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, είτε έχουμε να κάνουμε με την τοπική κοινωνία, είτε έχουμε να κάνουμε με τη ΔΕΙΑ, είτε έχουμε να κάνουμε με το Δήμο, γνωρίζουν το πρόβλημα και μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απολύτως λύση. Είναι αυτή λοιπόν η πονεμένη γεώτρηση, η οποία μόλις κατά κάποιο τρόπο παρουσιαστούν κάποια προβλήματα, τα οποία θα τα εξειδικεύσουμε σε λίγα λεπτά, σταματάει τη λειτουργία της. Με αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες, όπως προείπα, να μένουν χωρίς νερό. Η κάμερα της εκπομπής, η Εύη Χαραγιαννάκη, βρέθηκε, πήρε κάποιες δηλώσεις για να μας βάλουν στο κλίμα και αμέσως μετά έχουμε ζωντανή σύνδεση με τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, προκειμένου να δούμε αν υπάρξει κάποια δέσμευση. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα και να επιστρέψω. Πόσες οικογένειες επηρεάζονται από αυτή τη διακοπή του νερού? Από ό,τι ξέρω, 15 με 20 οικογένειες επηρεάζονται με το έντονο αυτό πρόβλημα της διακοπής του νερού. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε, όπως σας είπα, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, πέρυσι το Φλεβάρι, με διακοπή ενός μήνα περίπου. Ο καθένας κατανοείται σημαίνει διακοπή του νερού έστω για μερικές ώρες στο σπίτι του. Πόσο μάλλον για ένα μήνα που σας λέω τώρα. Επίσης, φέτος στις γιορτές μείναμε χωρίς νερό για 20 περίπου μέρες. Τι απαντούν οι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο θέμα? Ότι θα το λύσουν με τη γνωστή αυτή τοποθέτηση των πολιτικών. Ότι το θέμα θα λυθεί, μην ανησυχείτε, και ότι θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση. Για πολλούς και διάφορους λόγους, αυτή η συγκεκριμένη γεώτρηση παρουσίαζε συνεχώς προβλήματα. Οπότε οι άνθρωποι βιώνανε πολύ σοβαρά θέματα. Όπως σας είπε ο κύριος Ζαχαριάδης, υπήρξαν εποχές, ας πούμε, που για ένα μήνα περίπου δεν είχαν νερό. Τώρα, το τελευταίο διάστημα τι έχει γίνει? Η ΔΕΙΑ, μέσω μιας παράκαμψης που έκανε, μέσω ενός bypass, υδροδοτεί τη δεξαμενή που υδροδοτούνται οι συγκεκριμένοι κύριοι, οι συγκεκριμένες οικογένειες, από την δεξαμενή του χωριού. Οπότε ουσιαστικά το τελευταίο μήνα, παρόλο που η λύση είναι προσωρινή, έχει νομίζω επιληθεί το θέμα, σε καλό βαθμό δηλαδή. Από εκεί πέρα, εμείς μιλάμε συνεχώς με τη ΔΕΙΑ. Η διαβεβαίωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα τρέξει μια εργολαβία η οποία μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί ένα καινούριο δίκτυο περίπου 800 μέτρων και θα συνδέει απευθείας την δεξαμενή που υδροδοτούνται οι συγκεκριμένες οικογένειες με την πηγή Φουντάνας. Ουσιαστικά είναι η πηγή από την οποία υδροδοτείται το χωριό. Λοιπόν, μπήκαμε στο κλίμα, παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ και θέλω ευθύς αμέσως να πάμε στον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Πρόεδρε, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σε πρώτη φάση θέλω να σας ρωτήσω αν αναγνωρίζετε και αν κατανοείτε, μέχρι σε ένα βαθμό βέβαια, το πρόβλημα το οποίο καταγράφεται στην περιοχή και κατ' επέκταση και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί και αν τις θεωρείτε δικαιολογημένες. Φυσικά τις θεωρώ δικαιολογημένες. Το πρόβλημα προέκυψε πέρυσι, είναι μια παράπλευρη απώλεια του τεράστιου ενεργειακού κόστους που έχουμε όλοι και ο συνεταιρισμός από τη ΔΕΗ. Ξαφνικά εμείς μάθαμε μια παλιά γεώτρηση που χρησιμοποιούσαμε. Εμείς έχουμε κάνει μια σύμβαση με τον συνεταιρισμό, παίρνουμε νερό και πληρώνουμε ανακυβικό το συνεταιρισμό το νερό που παίρνουμε. Ξαφνικά μάθαμε ότι είχε κόψει το ρεύμα στο συνεταιρισμό. Εμείς ολιβηθήκαμε, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον συνεταιρισμό, μας είπαν ότι υπήρχε ένα χρέος προς τη ΔΕΗ και ότι προσπαθούσαμε να το διευθετήσουμε. Εκεί πέρα καθυστέρησε πάρα πολύ να κάνουμε αυτή τη διευθέτηση, γιατί έπρεπε να πληρώσουμε το συνεταιρισμό και ο συνεταιρισμός με τα λεφτά αυτά να πληρώνει τη ΔΕΗ. Εκεί λόγω κάποιες καταστάσεων δεν υπήρχαν φορολογικές ενημερώσεις, γιατί ξέρετε, πάντα εμείς πληρώνουμε όλους, μόνο με ενημερώτα άμα έχουν. Έγινε μια καθυστέρηση, τελικά με τα πολλά πήρα το ρεύμα, το οποίο όμως ξανά είχαμε διακοπή πάλι πριν κάποιο διάστημα. Τώρα θα πει κάποιος.
Πρόεδρε, γνωρίζατε το πρόβλημα από το καλοκαίρι του 2022. Βλέπατε ότι πιθανότατα να το ξαναβρείτε μπροστά σας. Ποιες κινήσεις έχουν γίνει αυτούς τους 8 μήνες, αυτούς τους 6 μήνες, 7 μήνες. Εγώ τα οικονομικά του. Γιατί μιλήσατε στην αρχή για ενεργειακή κρίση και για να μιλάτε για ενεργειακή κρίση. Σημαίνει ότι αυτό μπορεί να ξαναπαρουσιαστεί μπροστά. Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό ήταν ενεργειακό κόστος, όχι κρίση. Κόστος. Η γεώτρηση δουλεύει κανονικά. Δεν είχαμε κανένα μηχανολογικό πρόβλημα, τίποτα. Ήταν θέμα καθαρά να πληρώνεται η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, ξέρετε, έχει γίνει πολύ αυστηρή, υπέρ των ΔΕΗ σε κάποια πράγματα, με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή. Όταν γίνει διακοπή, εμείς δεν ξέραμε πώς θα δράσουμε. Εμείς χρωστάμε κάποια λεφτά στο συνεταιρισμό, αλλά για να πληρώσουμε θέλαμε ενημερώτα. Ο συνεταιρισμός δεν είχε ενημερώτα για ένα μεγάλο διάστημα. Καταλάβατε τι έγινε. Σας ρωτώ, επειδή είχαν προκληθεί αντιδράσεις και πέρυσι το καλοκαίρι και ξέρετε, τον Μπαλάκη παίρνει και τη ΔΕΗ, άσχετα αν διαχειρίζεται ή όχι την συγκεκριμένη γεώτρηση. Και γι' αυτό σας ρωτώ, αν είχατε προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Εμείς δεν είχαμε καμία ενέργεια να κάνουμε. Εμείς έπρεπε να πληρώσουμε το συνεταιρισμό και το συνεταιρισμό να πληρώσει τη ΔΕΗ. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στα οικονομικά του συνεταιρισμού, να δω αν έχει χρήματα ή δεν έχει χρήματα, ή αν πληρώνει ή δεν πληρώνει, καταλάβατε. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ το πράγμα. Ούτε κανείς μας δεν μπορεί να το ξέρει. Γνωρίζω ότι είχε πέσει στο τραπέζι ακόμα και η πρόταση να πάρετε τη γεώτρηση, δηλαδή να αναλάβει τη διαχείρισή της ΔΕΗ. Ακριβώς. Κάναμε μια σύντηση. Λέμε να πάμε μέχρι στη δάνειο, δηλαδή δωρεάν να εκμεταλλευτούμε εμείς τη γεώτρηση πλέον. Γιατί και ο μηχανολογικός εξοπλισμός ανήκει στη ΔΕΗ, ανήκει, δεν ανήκει στον συνεταιρισμό. Τελικά για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνει πάλι μια ενημερώτα, γίνει μεταβίβαση. Και ψάχνοντας, βλέπουμε ότι ο συνεταιρισμός χρωστούσε ένα πολύ μεγάλο ποσό στη ΔΕΗ. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε πλέον να το εξυπηρετήσουμε. Τα λεφτά αρκετά ήταν, καταλάβατε. Οπότε, και αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε. Κάλεσα εγώ τους τεχνικούς, λέω εγώ τέρμα. Θέλουμε μία λύση η οποία να μην έχει σχέση με τη συγκεκριμένη με το γιώτηση. Να κάνουμε τι έχει ΔΕΗ, συμφωτάνα. Και βρέθηκε αυτή η λύση, στην οποία θα γίνει ένα δίκτυο 800 μέτρα, θα συνδέσουμε από εκεί που παίρναμε τον νερό του συνεταιρισμού και θα τροφοδοτήσουμε αυτά τα 15-20 κατοικίες. Οπότε, που το πρόβλημα. Αυτό είναι δέσμευση, καταλαβαίνω, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ναι. Το έχουμε δώσει ήδη σε εργολάβο, απλώς είναι μια διαδικασία. Και εγώ πόσο θα διαρκέσει, γιατί έχουμε ερωτήματα, πρόεδρε, σε πόσο διάστημα θα φερθεί λύση. Όχι, όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι πάνω από καμιά 20 μέρες, ένα μήνα το αργότερο. Μέχρι τέλος του μήνα, λοιπόν. Ναι, δηλαδή θα πιστέψουμε. Είναι τώρα και ο καινούριος Γενικός Διευθυντής του Κοσμαδάης, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα θέματα το ΔΕΗ, γιατί ήταν σχεσόνιστο στο πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε βάλει επιτάπτους οπωσδήποτε. Εγώ και προσωπικά έχω και συναισθηματική σχέση με τον Σκαλάνη. Πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει κανένας άνθρωπος να έχει πρόβλημα με το νερό. Πραγματικά είναι λυπηρό, αλλά εγώ σε πόσο θα δώσω τη λύση από τη ΔΕΗ καθαρά. Ο συνεταιρισμός. Οπότε δηλαδή υπάρχει δέσμευση ότι δίνεται οριστική λύση τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Ναι, ήδη είναι έτοιμα. Έχει γίνει μελέτη, τι θα χρειαστεί. Μάλιστα. Είναι 800 μέτρα με προαγωγό και ένα αντιοστάσιο μικρό για να παίρνουμε το νερό από τις πηγές να το πηγαίνουμε στη γιώτη συγκεκριμένη. Μάλιστα. Αυτό είναι όλη η ιδέα. Θα πιέσω κι εγώ, το ξέρουν ήδη και από τη ΔΕΗ. Πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα τελειώσει το έργο να μην έχουν αυτή την ταλαιπωρία. Αυτή έστω 15-20 κατοικίες είναι ντροπή. Μάλιστα. Είναι ντροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.